Αντίσταση κεφάλι, εμπρός, ΛΑΕ, πηγή, κεφάλι. Ο Παναθηναϊκός είναι αντίσταση κεφάλι. Όχι άλλη σιωπή, είναι εγκληματική. Όχι άλλη σιωπή. Δυστυχώς όμως, περίπου από 20 ημέρου είμαι ασθενής, οπότε αδυνατό. Σας αποστέλω όμως ένα έτυπο προς διανομήν. Είναι η ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Εύχομαι ο Κύριος να σας ευλογεί. Επιδετούτης διατελώ μετευχών πατρικών, ο πρώην και Γυαλίας Αμβρόσιος. Ακολουθεί απόσπασμα από την ανακοίνωση της διπλής Ιεράς Σύναξης του Αγίου Όρους. Να χαρά. Ανακοίνωση της διπλής Ιεράς Σύναξης του Αγίου Όρους σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το νομοθέτημα όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου καταστρατηγεί θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης υπάρξης και θανατώνει τη δυνατότητα της ζωής και της φυσιολογικής αναπτύξεως του παιδιού. Διαλύεται όχι η ανθρώπινη οικογένεια, αλλά ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη. Αλήθεια, πώς λειτουργεί η ζωή. Ο καθένας μας προέρχεται... Αυτή είναι η ευλογημένη μοίρα των Ρωμιών! Να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα, για την πίστη και την ιερή οικογένεια. Είδαν πως αυτή η ιερή οικογένεια που είναι αγκαλιά προσώπων χέρι-χέρι και ξεπερνά κάθε εμπόδιο, κάθε κρίση, πέρα από κάθε αγγλοσαξονική λογική. Κατάλαβαν πως το ασάλευτο θεμέλιο του έθνους μας είναι η οικογένεια και έρχονται τώρα αυτήν να πλήξουν και να μαγαρίσουν. Όμως Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος με αγάπη προς τον πλησίον μας, αλλά με πίστη και ευλάβεια στο σύνταγμα της Εκκλησίας μας, στο Ιερό Ευαγγέλιο. Χαιρετώ τις Ρωμιές και τους Ρωμιούς που βρίσκονται μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Εσείς είστε η δύναμή μας για να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια αποχριστιανοποίησης της κοινωνίας. Η δύναμή τους πέλαγος, η θέλησή μας βράχος, όπως λέει ο εθνικός ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, στα σχέδια από προσανατολισμού των παιδιών μας, στα σχέδια της δημιουργίας οικογενειών, γονέων 1 και 2, οικογενειών χωρίς μητρικό και πατρικό πρότυπο. Κάποτε πλησίασε το Σεφέρι κάποιος και του λέει, «Μα πιστεύετε ότι είστε απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή?» Και απάντησε ο Σεφέρης, «Όχι, είμαστε απόγονοι